Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η παράλυση της Ελλάδας θα συνεχίζεται όσο οι Ευρωπαίοι δανειστές της αρνούνται μια γενναία ελάφρυνση του χρέους και ταυτόχρονα κρατούν τη χώρα στην Ευρωζώνη, αναφέρουν σε σημερινό τους δημοσίευμα οι Financial Times. Περιγράφουν την Ελλάδα ως ασθενή που διανύει το 8ο έτος της θεραπείας του και αναρωτιούνται κατά πόσο είναι τελικά αποτελεσματική η ακριβή θεραπευτική αγωγή στην οποία υποβάλλεται. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να δίνει πιθανότητες για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, με την ίδια να προσπαθεί να διαπραγματευτεί προς τα κάτω το πακέτο των προληπτικών μέτρων 2% του ΑΕΠ που αξιώνουν οι θεσμοί, διασφαλίζοντας για την ελληνική πλευρά συλλογικές διαπραγματεύσεις, μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και μια καλή συμφωνία για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Στην Αθήνα αύριο φτάνει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, που θα έχει επαφές και με κυβερνητικούς αξιωματούχους για τη θέματα της αξιολόγησης λίγο πριν την 20η Φεβρουαρίου. Την ώρα που η χώρα ταλανίζεται από την αβεβαιότητα για το κλείσιμο της αξιολόγησης, κάποιες μετοχές έχουν περάσει σε ένα παράλληλο σύμπαν, το οποίο δεν επηρεάζεται από θεσμούς, χρέος, την πορεία των δημοσίων εσόδων, τα διαμάντια του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το υγιές κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και που κατορθώνουν να καλπάζουν λόγω της δυναμικής τους παρουσίας σε χώρους παραγωγικούς τομείς όπως είναι τα μέταλλα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 625,90 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,52% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.